Πριν από λίγους μήνες συναντήσαμε έναν άνθρωπο, τον Αργύρη το Σαββίδη, που ερχόταν από μια δομή της Θεσσαλονίκης, Βολιώτης, έμπλεξε από πολύ μικρός και δοκίμασε τα πάντα στα ναρκωτικά και φυλακή πήγε και έκλεψε και αδικήθηκε και αδίκησε και έζησε στην πολύ άγρια πλευρά της ζωής, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια μπορεί με ένα χαμόγελο υγιές να καμαρώνει πως είναι καθαρός και να το χαίρονται καθαρό και τα παιδιά του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, που έχουν περάσει και εκείνοι, φαντάζομαι, τα χειρότερα. Έτσι. Μαζί μας έχουμε όμως έναν άνθρωπο που έχει κάνει μεγαλύτερο ρεκόρ από το δικό σου. Είναι ο κύριος Νίκος Κοντούλης, με 17 χρόνια εξάρτησης, με 28 χρόνια όμως καθαρής πια ζωής. Ναι. Κανονικής πια ζωής. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει κανονικό, βέβαια. Αλλά ο Νίκος ο Κοντούλης είναι ο άνθρωπος, βλέπετε και θα βλέπετε σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας, το όνομα του κέντρου, αλλά και αυτό το τηλέφωνο. Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν το μήνυμα που μου έστειλε στο Facebook ο Αργύρης, για να μου πει ότι από κίνημα στην κουβέντα ήρθαν πολλά παιδιά κοντά μας από τη Θεσσαλία. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά παραμένουν κοντά σας, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι σπουδαίο. Αν εμείς γίναμε ο διάβλος για να επικοινωνήσετε με όλα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες των παιδιών που υποφέρουν όλοι μαζί και είναι έτσι σε... Τραγική ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, Νίκο, για να ακούσουμε εσένα. Εγώ καλησπέρα καταρχάς σε εσάς και στους θεατές σας. Το πρόγραμμα αυτό, το Επιλογή στη Ζωή, το ξεκίνησα το έχεις φέρει εσύ στην, ναι, Ελλάδα. Και την ονομασία αυτή και όλα. Το έχει ζήσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Το έχει περάσει. Ναι. Πού? Εγώ στην Αμερική έφυγα ένα μάτσο κόκαλα που κρεμότανε, ας πούμε, από πετσιά, 77 κιλά, το 1987. Mm-hmm. Και απελπισμένο στα πάντα. Δηλαδή είχε συγχωρεθεί ο πατέρας μου. Και έφυγε με αυτόν τον καημό, φαντάζομαι. Με αυτόν τον καημό, δυστυχώς. Και δεν το εύχομαι σε κανέναν να πάει σε αυτή την κηδεία έτσι. Σε κανέναν. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες ούτε τίποτα. Εκεί ξέρεις, ας πούμε, ότι μόνο το δάχτυλο μόνο εσένα μπορεί να δείξει, κανέναν άλλο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις ότι ξέρεις έφυγε γιατί είχε έρθει ο χρόνος. Άρα λες ότι εσύ δεν θρηνούσες τον πατέρα σου μόνο. Ότι θρηνούσες και για τη δική σου ζωή. Εμένα θρηνούσα. Στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία εμένα θρηνούσα. Έφυγα στην Αμερική και μάλιστα η μητέρα μου, χαροκαμένη, μου είπε, επιλέξει, δεν θα την επαναλάβω, αλλά μου είπε, αν έχεις τέτοια, ναι, σκίσε το εισιτήριο της επιστροφής όταν θα πας εκεί. Η μητέρα μου. Γιατί ξέρετε, για να πάρεις τη βίζα έπρεπε να σου δώσουν, να βγάλεις άλλο ρετούρ εισιτήριο. Ναι. Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να πάρω. Παρότι πήγαινε σε αυτή τη δομή, εσύ δεν πήγες ψάχνοντας, πήγες συστημένος εκεί. Πήγα συστημένος εκεί. Σε αυτή τη δομή, πήγα σε ένα κέντρο στην πολιτεία του Όρεγκον, σύνορα με την πολιτεία της Ουάσιγκτον, από την άλλη μεριά της Αμερικής, από τη μεριά του Ειρηνικού, και πήγα εκεί σε ένα κέντρο, το οποίο λεγόταν Επαναφορά. Και είναι θηγατρικό, ήταν θηγατρικό του κέντρου που τα ξεκίνησε όλα αυτά, του Χέιζελντεν, που είναι από τη Μινεσότα, το original, το πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό. Και μένεις πόσο καιρό εκεί? Έμεινα 11 χρόνια, κύριε. 11 χρόνια. 11 χρόνια, εξόριστος. Ναι, να σου πω, δεν θα μιλάω εγώ στον Ενικό και εσύ, κύριε Πολίζο. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όχι, μπορούμε να το πάμε και έτσι. Όχι, εγώ προσαρμόζομαι σε όλα. Δεν είμαι καθόλου έτσι. Δεν είμαι, ναι, καθόλου έτσι. 11 χρόνια. 11 χρόνια. Εκεί έμεινα καθαρός, δοκιμάστηκα, έμαθα. Με να σκληρό αντέχω πρόγραμμα. Σκλήρυμα. Με στεγνό πρόγραμμα. Στεγνό. Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Αν είναι να μιλάμε για άλλο πρόγραμμα με υποκατάστατα, πάμε σε μια άλλη δομή. Όπως αν μιλάμε για ένα μόνο συμπεριφορικό πρόγραμμα, πάμε πάλι σε μια άλλη δομή. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο βιώνεις τον εαυτό σου. Μαθαίνεις να αντέχεις το ποιος είσαι. Δεν μπορείς να λες ψέματα στον εαυτό σου για να καλύπτεις
τις δικές σου, ας πούμε, τις ανομίες και τις ατασταλίες. Θέλει ειλικρίνεια με τον εαυτό σε βάθος. Είναι η πρώτη προϋπόθεση για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Ωραία, και εμείς που δεν είμαστε στα ναρκωτικά, μήπως τα έχουμε βρει με τους εαυτούς μας. Κοιτάξτε, να σας πω άρα κάτι. Άρα αυτό το συστήνει σε κάθε άνθρωπο. Αυτό το συστήνω σε να κάθε άνθρωπο. Να δουλέψει ακριβώς με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι σαν ναρκωμανής, σαν εθισμένος άνθρωπος, δεν είχα την πολυτέλεια να μην μπω σε αυτό το στυλ ζωής, γιατί δεν θα επιβίωνα. Θα πέθαινα. Από το ίδιο μου το χέρι. Αλλά... Τι έκανες, έκανες και εσύ τα πάντα. Ηρωίνη. Ηρωίνη. Ενέσεις, τα πάντα. Τι ήσουν ένα καλομαθημένο ακριβώς, παιδί, μιας ναι. εύπορης οικογένειας. Γιατρός ο πατέρας μου, πολιτικός χρόνια. Που είχες και την πρόσβαση στο χρήμα τα και πάντα. Έλεγες εδώ και είμαστε. Ναι. Έτσι. Αυτό φυσικά άλλαξε γρήγορα, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν σου φτάνουν τα χαρτζιλίκια και τα τέτοια με τίποτα. Και μπερδεύτηκα κι εγώ μέσα στη νύχτα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όλα τα καλά. Εν τω μεταξύ, όποτε ήθελα να ελέγξω λίγο την κατάσταση. Είχες και μπλεξίματα με τον νόμο, με αυτή την έννοια το λες. Βέβαια. Γιατί πούλησες και κάποια στιγμή και σε έπιασαν και κάποια μα δεν γίνεται, είναι όλοι. Και έκλεψες και μια άλλη. Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Δεν είμαι εξαίρεση του κανόνα, να σας πω εδώ εγώ, το πρώτο παλικάρι. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Φτάνεις όταν ακόμη και στα βαθιά όταν είσαι των ναρκωτικών που συχαίνεσαι αυτή τη ζωή, συχαίνεσαι τον εαυτό σου τον ίδιο. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί όταν φτάνει πάλι μπροστά σου ή το σώμα σου αρχίζει να αντιδρά, ξαναγυρίζεις εκεί. Αυτό γιατί το καταφύγιο σου είναι η ουσία. Γι' αυτό και λένε ότι, γι' αυτό και λέμε ας πούμε ότι είναι αρρώστια ο εθισμός. Διότι από μόνο σου δεν μπορείς να σταματήσεις τη χρήση. Πρέπει να σε πάρουν από το χέρι και να σου δείξουν το δρόμο. Οι αναφορές ας πούμε που κάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν το ξέρουν το αντικείμενο αυτό και πιστεύουν ότι είναι σαν το τσιγάρο και σου λέει να εγώ πώς το έκοψα, πώς το έκανα, πολύ απλά φίλε μου εσύ και εγώ δεν είμαστε το ίδιο. Ναι. Σήμερα βέβαια έχοντας σπουδάσει πλέον χημική εξάρτηση με υποτροφία στην Αμερική, με καταπίστευμα του Bill Gates και τα λοιπά όλα αυτά, μάθαμε ότι πρόκειται για μία πάθηση η οποία εξηγείται και βιολογικά, αλλά και ψυχικά, και σωματικά, και πνευματικά πάνω απ' όλα. Εννοείς ότι υπάρχει προδιάθεση σε κάποιους οργανισμούς. Υπάρχει προδιάθεση, η κρατούσα άποψη σήμερα είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και με τα διάφορα εθνικά ινστιτούτα Αγγλίας, Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας κτλ. Κατά πολέμησης των ναρκωτικών και του αλκοόλ, δεχόμαστε πλέον ότι είναι μία πάθηση η οποία έχει τις ρίζες της σε ένα γονιδιακό μεταφερόμενο δεσμό, είναι κληρονομικής φύσεως δηλαδή, και από την άλλη πλευρά 50% είναι και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα σήμερα, ο τρόπος που βιώνει η ελληνική οικογένεια το πρόβλημα αυτό είναι σαν να ζούμε σε ένα φυτώριο, καλά προστατευμένο, το οποίο γεννάει εθισμένους ανθρώπους. Διότι ο Έλληνας γονέας είναι πάρα πολύ συναισθηματικός, δεν μπορεί να πιστέψει ότι το δικό του το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα, από τη στιγμή που θα το δει το πρόβλημα δεν θα το δεχτεί όπως πρέπει, δεν θα στραφεί δηλαδή σε μια, ας το πούμε, αν θέλουμε να το πούμε, σκληρότερου τύπου αγάπη, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο ρεαλιστικό και θα δεχτεί δυστυχώς να συνδικολογήσει με τη χρήση του παιδιού. Και αρχίζουν τώρα τα ιστορίες. Το χασίσι είναι χορταράκι του Θεού και τι έγινε και ναι και εγώ θα πιω και θα κάνω και μπαμπά και μαμά και ξέρεις και αυτά. Και τελικά ας πούμε μιλάω με γονείς και μου λένε να μην του δίνω ούτε 10 ευρώ για τα τσιγάρα του λέει και για ένα καφέ. Μα θα πάει τώρα Χαρμάνης να πιει καφέ για να μιλάω όπως είναι τα πράγματα. Θα πάει τώρα σε πλήρες στερητικό κάποιος να πιει καφέ. Θα πάρει το δεκάρικο και όπως είναι θα πάει στα γύφτικα και θα γίνει. Ή στα αντίστοιχα γύφτικα της κάθε πόλης. Ποια είναι η άκρη του. Και πορνεία θα κάνει και αγόρι και κορίτσι και ό,τι είναι δυνατόν. Ειδικά σήμερα, επειδή παρουσιάζεται και μια πολύ θεαματική τάση κατά κάποιο τρόπο περιφρόνησης διαφόρων παραδοσιακών δεσμών που είχαμε με την κοινωνία και θεσμών,
είναι πολύ εύκολο για ένα παιδί να καταφύγει στη... σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο πεζοδρόμιο και να αρχίσει, ας πούμε, να αφήνει τους άλλους να λαιλατούν το κορμί του για 10 και για 20 ευρώ και να πηγαίνει, ας πούμε, μετά να το μεταφράζει σε αυτό που θέλει για να κάνει χρήση. Και πολλά άλλα. Κλοπές, αυτοί οι ελεημοσύνοι που βγαίνουν στον δρόμο και κάνουν. Όλα ναι. αυτά, δυστυχώς. Άρα, εσύ μένεις 11 χρόνια, όχι γιατί τα χρειάστηκες για σένα, για να γίνεις ο θεραπευτής στη συνέχεια. Και για αυτό, ναι. Αυτόν τον ανθρώπο. Ναι, βεβαίως. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα γίνεσαι εσύ. Περνά ναι. στην άλλη πλευρά. Δούλεψα, ναι, δούλεψα σε Μάλιστα. προγράμματα εκεί εθελοντικά. Δεν δε μου λες, Αργύρη, έφαγες ξύλο στην αρχή και δεν μιλώ για ξύλο, για βία. Μεταφορικά. Δηλαδή, σε έκατσε κάτω και σε πυροβολούσε ο Νίκος ο Κοντούλης. Ο Νικόλας. Εσύ πώς την έμαθες αυτή τη δομή, ναι. θυμίσέ μας. Καταρχήν. Και εσύ δοκίμασες τα πάντα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να ευχαριστήσω πάλι δημόσια έτσι την ψυχίατρο που έχουμε εδώ στο Βόλο, τη Μαρία Τικόκου. Αυτή με έστειλε στον Νίκο, μου λέει Αργύρη, απλά θα, όπως μου το είπε εκείνη τη μέρα εσύ σε Περζάκη, λέει δεν χρειάζεσαι λέει, τίποτα άλλο, ούτε ψυχιατρία, ούτε κάποιο άλλο κέντρο, πρέπει να πας σε αυτούς τους ανθρώπους. Μου έδωσε το τηλέφωνο, πήρα τον Νίκο τηλέφωνο, το πρόβλημά μου ήταν εμένα τα στερεντικά, δηλαδή ήξερα αν θα βγάλω τα στερεντικά θα μείνουν και καθαρός, είχα φάει αυτό το παραμύθι, δεν ήξερα τι είναι ο εθισμός, τι είναι αυτή η αρρώστια. Σε βγαίνει μια απελπισία του θα ναι. πεθάνω ας πούμε. Λέω θα πάω Θεσσαλονίκη, θα βγάλω 10 μέρες στερεντικά και εντάξει θα γίνω φυσιολογικός άνθρωπος. Α, έτσι το είχες στο μυαλό έτσι σου. Το είχα στο τόσο μυαλό. Το είχες δώσει ένα δεκαήμερο. Ναι, okay. Βολικό. Μιλάω στο τηλέφωνο και του λέω ρε φίλε, λέω κατάλαβε αφού ήσουν και σε Περζάκι. Πώς θα βγουν τα στερεντικά, μου υποσχέθηκε ότι δεν θα καταλάβω τίποτα. Έλα, λέει, πάνω και θα δεις, λέει. Πόσων ημερών θέμα ήταν, μια εβδομάδα, ας πούμε, πέντε. Όχι. Από την ώρα που ήρθε και πάτησε το πόδι του στο Βόλο, δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή και στη διαδρομή πήγα πάνω στον πήκα στο κέντρο, δεν κατάλαβα τίποτα. Ζούσα τέλεια, με τον καφέ στο χέρι μόνο από το πρωί στο βράδυ. Δεν υπήρχαν στερεντικά, δεν υπάρχει. Τι σου έκανε, έβαλε σε άλλη διάσταση, σε μάγεψε. Όχι, όχι, δεν με έβαλε σε άλλη διάσταση. Με εξέτασε ένας ψυχίατρος. Ναι. Όχι, λέω για τη συμπεριφορά του σώματος πια. Ναι, πώς την αντιμετώπισες. Πήρα μία αγωγή από κάποιον ψυχίατρο. Okay. Που σε λίγες μέρες, εν πάση περιπτώσει, το σώμα ναι. σου λειτουργήσε, ανταποκρίθηκε. Από την πρώτη στιγμή. Εκεί μέσα μετά έμαθα ποιος είμαι. Γιατί είμαι άρρωστος, γιατί έχω αυτή την αρρώστια, τι πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω αυτή την αρρώστια του εθισμού για να μπορέσω να μείνω καθαρός. Τα έμαθα νομίζω πολύ καλά μέχρι και σήμερα, εφόσον είμαι καθαρός. Το κάνω πράξη, απολαμβάνω τη ζωή, σε αυτόν τον άνθρωπο χρωστάω τη ζωή μου. Και μετά τι γίνεται τώρα. Εσύ δούλεψες μόνος σου, αυτομαστιγώθηκες, κάνατε κάποιες συνεδρίες. Σε μαστίγωνε ο Νίκος. Δεν με μαστίγωνε. Μου έδινε να καταλάβω ότι Αργύρη, αυτό το πρόβλημά σου υπάρχει αυτή η λύση. Να σου πω, αυτά δεν γίνονται μόνο με χάδι και με αγάπη. Φαντάζομαι κάποιες στιγμές και σύγκρουση θα είχες και εσωτερική όχι, και με τον όχι. Νίκο. Γίνεται με χάδι και αγάπη άλλα... έτσι όπως το είπες ακριβώς. Γιατί όταν ο άλλος. Ο άνθρωπος ξέρει και έχει περάσει μέσα από αυτό. Μα δεν λέω να σου έκανα γρίλες και καταλαβαίνω μαγιές. Καταλαβαίνω ότι και... θέλεις να μου πεις ότι... Αλλά όταν μου λέει δηλαδή την πραγματικότητά μου και τη βλέπω ότι εκεί είναι το πρόβλημά μου, το καταλαβαίνω βέβαια ότι εκεί πάσχω, ναι αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η αρρώστια μου, την καταλαβαίνω, δουλεύω πάνω στην αρρώστια μου και έτσι αγωνίζομαι μέρα με τη μέρα να μένω καθαρός. Μου επιτρέπεις μια μικρή παρέμβαση. Βεβαίως. Οι περισσότεροι εδώ κάνουμε δημόσια συνεδρία. η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχεται πολλές φορές έρχεται από πιέσεις έξω από τον εαυτό, εξωτερικές ναι, πιέσεις. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουν το χατήρι δηλαδή, στη μάνα, στα ναι, παιδιά, ναι, στην περίπτωση ναι. του Αργύρη και στη γυναίκα μου. Αυτός ήξερε τι γίνεται. Ήρθε ένα μάτσο χάλια. Και αυτό τον παρέλαβε σε ερείπιο δηλαδή. Ερείπιο. Σας λέω τώρα, σου λέω παρέλαβα εδώ έναν άνθρωπο που, γιατί ήρθα εγώ στο Βόλο και τον πήρα. Γιατί μου είπε δεν μπορώ να έρθω μόνος μου. Πού να έρθω λέει έτσι. Και αυτό που λέει ας πούμε ότι δεν κατάλαβε στερητικά, εκείνο που πιστεύω ότι συνέβη είναι ότι αυτό που είχε στο μυαλό του
και που έχουν όλοι οι εθισμένοι ότι η στέρηση θα τους τρελάνει και θα τους κάνει, θα τους... είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σε μια φανταστική διάσταση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τρόπο που ο άλλος νομίζει ότι είναι αδύνατον να κόψω, φίλε. Εγώ πρέπει να πάρω και εγώ δεν ξέρω τι. Σίγουρα θα βοηθηθείς. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όπως τα έχεις εσύ στο μυαλό σου. Πολύ λίγα είναι τα άτομα τα οποία έρχονται και που τα στερητικά τους είναι τέτοια που όντως σε τρομάζουν. Θέλουν δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και διασωλήνωση σε νοσοκομείο κτλ. Και όμως αυτός ο Τύρι δεν είναι από την ηρωίνη. Ξέρεις από τι είναι? Από τα επιτρεπόμενα ναρκωτικά, από το αλκοόλ και από τα χάπια. Αυτά που συνταγογραφούνται και αυτό που πουλιέται ελεύθερα. Γιατί, αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα, δεν θα μπούμε εκεί τώρα να μιλήσουμε κοινωνικά για το ζήτημα κτλ. Λένε και οι δύο, επειδή έχετε περάσει από την ηρωίνη, λένε πως είναι ο χειρότερος εθισμός. Όχι. Της ηρωίνης. Είναι μύθος αυτό? Μύθος. Μεγάλος μύθος. Πόσα χρόνια ήσουν στην ηρωίνη, όλα τα χρόνια? 17. Α, 17 χρόνια. 17 χρόνια. Εκείνο το οποίο σε ξεφτιλίζει στην κυριολεξία είναι το στυλ ζωής και το ότι η ηρωίνη καταπιέζει κάποια κέντρα όπως της πείνας, της δίψας, του ύπνου. Δεν ιστάζεις, δεν πεινάς. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η εικόνα της εγκατάληψης. Είσαι σε μία άλλη κατάσταση τέτοια που δεν σε ενδιαφέρει τίποτε από αυτά. Αυτό εν δυνάμει μαζί με κάποιες αρρώστιες που μεταφέρονται από τους τρόπους χρήσης, όπως η υπατήτιδα, όπως. Κοινές σύριγες και όλα αυτά. Βέβαια. Ή το ότι απροφύλακτο σεξ κτλ. Βάζουν την ηρωίνη αυτομάτως σε μία κατηγορία τέτοια που να τρομάζει και καλά κάνει και τρομάζει. Σαν ναρκωτικό όμως αυτό καθεαυτό, από άποψη τοξικότητας, είναι πολύ κάτω. Για παράδειγμα, η ηρωίνη διαπερνάει τον πλακούντα του εγκεφάλου, μπαίνει, βγαίνει μέσα στη μέρα και στο τέλος δεν έχεις ζημίες, δηλαδή δεν έχεις απώλειες μνήμης, δεν έχεις. Εκείνα τα οποία κάνουν την πολύ μεγάλη ζημία, χωρίς δηλαδή δεύτερη συζήτηση, είναι αυτά τώρα τα καινούργια. Το χασίς αυτό το οποίο είναι το σκανκ και αυτά όλα τα οποία είναι τροποποιημένα γενετικά και παράγουν αποτελέσματα τα οποία διεγείρουν άλλα κέντρα στον εγκέφαλο και δημιουργούν ψυχώσεις. Μάλιστα. Αφού είναι στο σωλήνα μέσα, να πούμε, περνάει νερό και εσύ ταΐζεις ό,τι θες εκεί. Μάλιστα. Πού να αντέξει, μυαλό είναι. Πόσα παιδιά έχουν σωθεί, εγώ θα το πω έτσι. Έχουν σωθεί στα... Πόσα χρόνια είναι η επιλογή στη ζωή? Από το 2000. Η μάνα σου ζει? Συγχωρέθηκε πέρσι, αξιώθηκα να την κρατήσω στα χέρια μου και έφυγε με το σε ευχαριστώ στο στόμα. Ευτυχώς. Φαντάζομαι ότι το έζησε όλο αυτό. Το έζησε. Έζησε την ευλογία, δηλαδή να σε δει... Την ευλογία. Σε μια... Δεν με είδε Άγιο, αλλά με είδε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να αναλάβει τους κοινωνικούς του ρόλους, εκτός από τον ίδιο του τον εαυτό, του να είναι πατέρας, να είναι σύζυγος, να είναι γιος, να είναι εργοδότης. Είχες να... οικογένεια πριν πας στην Αμερική ή αφού γύρισες? Όχι, ευτυχώς. Όχι, ούτε όταν γύρισα. Στην Αμερική την έκανα την οικογένεια. Εδώ που βιάστηκε. Πολλοί το έχουν πάθει αυτό. Πιστέψανε ότι με την οικογένεια θα κόψουν και τα λοιπά. Το υπολόγισαν λάθος. Εκεί φαίνεται και η παντοδυναμία. Τι γίνεται στις περιπτώσεις σαν του Αργύρη, που υπάρχει μια οικογένεια από πίσω, παιδιά? Δεν λέω για τη βιολογική οικογένεια, για τους γεννήτωρές μας, για τα αδέλφια μας. Λέω για την άλλη οικογένεια. Θα πρέπει να τους προσεγγίσεις οπωσδήποτε. Θέλουν εκπαίδευση και κοινή. Βέβαια. Πρέπει οπωσδήποτε να πάνε σε δωμάτια, όπως τα λέμε, ή σε χώρους, όπου γίνονται συνεδρίες που αφορούν την συνεξάρτηση. Συνεξάρτηση είναι το πρόβλημα του ανθρώπου που ζει με τον εξαρτημένο σαν συνέπεια της χρήσης του ή του ποιος βγαίνει μετά την ανάρρωση. Γιατί, μετά που σταματάμε, γιατί αυτό που λέμε ότι επανεντάσσεται στην κοινωνία και τα λοιπά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ο καινούριος άνθρωπος που θα βγει δεν θα είναι
το παλιό το παιδί εκείνο που ήξερες εσύ πριν ξεκινήσει να πίνει. Εκείνος ο άνθρωπος βγήκε στο να πίνει. Δεν τον θες εκείνον. Αυτό που θες τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει πλέον σε μια καθημερινή βάση να είναι έτσι με τον εαυτό του, ούτως ώστε να μπορεί να μένει καθαρός. Ολοκαινούριος λοιπόν. Καινούριος. Τι έχεις χτυπήσει, αυτό το χτύπησες αφού καθάρισες το τατουάζ? Ναι. Για διαβάσε το μας. Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, το κουράγιο να αλλάζω αυτά που μπορώ και τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά. Είναι η προσευχή της γαλήνης, βέβαια. Συγκινείς, Αργύρη, με όλη αυτή την κουβέντα? Καλά, σίγουρα δεν συγκινούμε. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ τώρα, ένα πράγμα μου έχει μείνει, έτσι το έχω δει τώρα, και ειδικά εδώ στο Βόλο γεννήθηκα, στην Αργραστή, μεγάλωσα στο Βόλο, καταστράφηκα στο Βόλο. Το να μπορέσω να βοηθήσω κόσμο, ξέρεις τι γίνεται, Σωτήρια. Δουλεύω Θεσσαλονίκη, μένω Θεσσαλονίκη, αλλά το Facebook με έχει φέρει τόσο κοντά. Και όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει, ρε φίλε, κάνε κάτι, πεθαίνω. Αυτό το πεθαίνω που διαβάζω, με πεθαίνει και εμένα μέσα μου, γιατί ξέρω ότι τραβάει εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος. Και δεν είναι ένα μήνυμα στους 6 μήνες να μου έρθει και να πω, εντάξει, και τι έγινε. Με ξέρουν όλοι εδώ κάτω στο Βόλο, τους ξέρω. Ξέρουν ότι είμαι καθαρός, ότι και έτσι. Έρχεται η ώρα που πρέπει, λέω, να πάρω το Σωτήρι ένα τηλέφωνο, να ξαναβγω στην εκπομπή, να ξαναπώ πάλι. Εγώ χάρηκα με το μήνυμά σου. Στον κόσμο, και κοιτάξτε, χάρηκα που σήμερα είστε εδώ και κάνατε αυτό το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτό το τηλέφωνο δεν αφορά σε όλους. Αφορά όμως εκείνους που ή θα ξεκινήσουν σαν τον Αργύρη ή σαν τον Νίκο που είπε ήμουν ένα σακί με κόκαλα, ή διαλυμένοι άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν ούτε να μπουν στο λεωφορείο να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, και εκεί να ανασυνθέσουν και τα σώματά τους και κυρίως την ψυχή και τη ζωή αυτό τους. Μπράβο σας. Εννοείται ότι η πόρτα εδώ είναι ανοιχτή, διαρκώς. Όποτε θέλετε, έτσι. Εδώ είμαστε. Και εγώ υπόσχομαι αυτή την κουβέντα, όπως την κάναμε, όχι να την φτιάξουμε τρίλεπτο, Άρτεμι, όπως την κάναμε αυτά τα 20-25 λεπτά, πόσα είμαστε στον αέρα, να την μεταδώσουμε έτσι ακέραιη. Ξανά. Ένας άνθρωπος, όταν μου έγραψε για τόσα παιδιά, λέω, όχι τον πετύχαμε το στόχο, εγώ του έλεγα ένας άνθρωπος να σε ακολουθήσει, είναι σημαντικό. Αργύρη και Νίκο, Νίκο και Αργύρη, σας ευχαριστώ. Εγώ επίσης θα ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δικιά μου οικογένεια, γιατί χωρίς τη δικιά τους βοήθεια δεν θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί αυτό δεν είναι μια δουλειά οκτάωρη. Εγώ ας πούμε κοιμόμουν μέσα στο χώρο. Έκανα να δω τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου μέρες. Αλλά ήξερα ότι είναι δίπλα μου. Έτσι. Και πώς μου το αποδεικνύουν τώρα? Με τη συμπεριφορά. Όλα είναι στη συμπεριφορά, Σωτήρη, το ξέρεις. Τα λόγια είναι... Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και να είστε καλά.